Συζητούμε την κύρωση μιας συμφωνίας που κυρίως προβλέπει τη χρηματοδότηση του γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προκειμένου να θεσπιστεί πρόγραμμα για την ποιότητα φροντίδας της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων. Συζητάμε λοιπόν για ένα τομέα της ψυχικής υγείας που απασχολεί πολύ έντονα το τελευταίο διάστημα τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας αλλά και άλλα αστικά επιτελεία. Η αύξηση δηλαδή του επιπολασμού των ψυχικών διαταραχών σε παιδιά και εφήβους, ιδίως μετά την εκδήλωση της πανδημίας του COVID-19 αλλά και των περιοριστικών μέτρων που τη συνόδευσαν, είναι αποκαλυπτική και μάλιστα περιγράφεται και αρκετά γλαφυρά στο κείμενο της συμφωνίας. Στο παρελθόν έχουμε αναδείξει ως κόμμα αρκετές φορές το ενδιαφέρον των αστικών επιτελείων για τα ζητήματα της ψυχικής υγείας του λαού, που η απασχόλησή τους ιδιαίτερα μπαίνει στη ζυγαριά του κόστους ωφέλους που όλα στη ζυγαριά αυτή μετριούνται. Το κόστος δηλαδή από τις ψυχικές διαταραχές που μένουν χωρίς θεραπεία, που είναι και πολύ μεγαλύτερο από το κόστος θεραπείας αυτών των προβλημάτων. Ειδικά για τα παιδιά και τους εφήβους οι επιπτώσεις είναι πολλαπλάσιες σε επίπεδο οικογένειας, φροντιστών, στο σχολικό πλαίσιο, την ομαλή κοινωνική τους ένταξη και την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Ενώ επιπλέον στοιχείο είναι ότι μεγάλο μέρος των ψυχικών διαταραχών της ενήλικης ζωής έχουν έναρξη στην ηλικία των 14 ετών. Και ενώ η κατάσταση είναι έτσι, όπως περιγράφεται και στο κείμενο της συμφωνίας, αυτό που αφήνεται στο κείμενο ασχολίαστο είναι ο λόγος για τον οποίο οι δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους είναι σε τόσο δυσανάλογη ανάπτυξη. Γιατί, για παράδειγμα, σήμερα στην Ελλάδα οι δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων είναι πραγματικά απειροελάχιστες και ο τεράστιος όγκος των ετοιμάτων εξυπηρετείται στα μεγάλα αστικά κέντρα. Για παράδειγμα, στην Αθήνα υπάρχουν ελάχιστα παιδοψυχιατρικά τμήματα εντός των δημόσιων νοσοκομείων, ελάχιστα κέντρα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων που αναλαμβάνουν κυρίως το ρόλο της διάγνωσης και των θεραπείων ή συνταγογράφησης των θεραπείων. Και την ίδια στιγμή τις ελλείψεις του δημόσιου συστήματος υγείας τις καλύπτει ένας μεγάλος αριθμός ιδιωτών που αναλαμβάνουν εκτός των άλλων και το μεγάλο κομμάτι της θεραπείας και αποκατάστασης από το οποίο έχει παραιτηθεί εντελώς το αστικό κράτος. Έτσι λοιπόν, σε μια εποχή που οι ανάγκες του λαού μεγαλώνουν και αυξάνουν, τα αιτήματα δηλαδή για υψηλό επίπεδο σύγχρονης υπηρεσίας ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, το κράτος, το αστικό κράτος, πρώτον έχει εγκαταλείψει τελείως την πρόληψη. Οι τοπικές μονάδες υγείας, τα κέντρα υγείας δεν διαθέτουν ούτε για δείγμα το προσωπικό που θα μπορούσε να παρέχει τις απαραίτητες υπηρεσίες πρόληψης σε επίπεδο κοινότητας. Δεύτερον, το ίδιο το κράτος έχει παραδώσει την πρώιμη διάγνωση και παρέμβαση στην ατομική ευθύνη των γονιών και βέβαια στους ιδιώτες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους ασθενείς, για τις οικογένειές τους, που καλούνται να βάζουν το χέρι βαθιά στην τσέπη. Και τρίτον, δεν διαθέτει, αλλά ούτε και προτίθεται αυτό το κράτος να αναπτύξει τις απαραίτητες δημόσιες εξειδικευμένες δομές. Για παράδειγμα, τη φροντίδα των παιδιών και εφήβων, διαταραχές, για παράδειγμα, πρόσληψης τροφής ή παιδιών σε πένθος ή δομές θεραπείας ψυχικού τραύματος και πάει λέγοντας. Και ο κατάλογος βέβαια είναι μακρύς με όσα σήμερα χρειάζονται και με βάση την ανάπτυξη της επιστήμης που θα μπορούσαν να παρέχονται δωρεάν στο λαό, αλλά λόγω ακριβώς αυτής της πολιτικής που υπηρετεί και η σημερινή κυβέρνηση, αλλά όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, δεν πρόκειται να αναπτυχθούν. Αντ' αυτών λοιπόν, συζητάμε σήμερα τη χρηματοδότηση από το κράτος του Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για να αναπτύξει το γραφείο την ποιότητα των υπηρεσιών και αναρωτιόμαστε ποιον ακριβώς υπηρεσιών. Αυτόν που χρειαζόμαστε για τα παιδιά μας και το κράτος δεν διαθέτει. Αυτόν που χρυσοπληρώνουν οι γονείς από την τσέπη της ακόμα και στην περίπτωση που είναι συνταγογραφημένες. Και εννοείται δεν έχουμε καμία αντίρρηση, αν θέλετε, να συζητήσουμε για την ποιότητα των υπηρεσιών και για αυτή και για τα δικαιώματα των παιδιών που χρειάζονται υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Και εξαιτίας
ακριβώς των δυσλειτουργιών του συστήματος που εσείς έχετε δομήσει, καταπατώνται και για όσα άλλα μπαίνουν στο κείμενο αντίστοιχα της συμφωνίας. Αλλά τα συζητάμε γνωρίζοντας ότι πρόκειται για ευχολόγια. Για ωραία λόγια που απέχουν παρασάγκας από την πραγματικότητα που ζουν οι οικογένειες παιδιών και εφήβων που χρήζουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Τελειώνοντας, ολοκληρώνοντας, θα τα πούμε βέβαια και στην αυριανή συνεδρίαση, στην Ολομέλεια, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αν και παρουσιάζεται από όλα τα κόμματα ή αντιμετωπίζεται, αν θέλετε, ως ένας ουδέτερος οργανισμός, στην πραγματικότητα αποτελεί στις σημερινές φυσικά συνθήκες ένα διακρατικό οργανισμό καπιταλιστικών κρατών που αντιμετωπίζει την υγεία σύμφωνα με τα κριτήρια της καπιταλιστικής οικονομίας και ανάπτυξης. Αντίστοιχα δηλαδή με την κατάσταση και πώς αντιμετωπίζεται και η ψυχική υγεία ή η υγεία στο σύνολό της, αν θέλετε, από όλα τα καπιταλιστικά κράτη. Έτσι λοιπόν, προς τι λοιπόν να συμφωνήσουμε με τη χρηματοδότηση ενός γραφείου που θα διεξάγει μελέτες και θα παίρνει μέτρα ώστε να εφαρμόζεται τι απρόσκοπτα η αντιλαϊκή πολιτική και στον τομέα της ψυχικής υγείας. Εμείς λέμε ότι οι ανάγκες του λαού δεν χωράνε στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης που υποστηρίζει και η πάροχη κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, στα πλαίσια αυτού του συστήματος. Συνεπώς, κύριε Πρόεδρε, καταψηφίζουμε τη συγκεκριμένη σύμβαση.